Μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της Wikipedia είναι αυτή της επαλήθευσιμότητας. Οι αναγνώστες πρέπει να μπορούν να επαληθεύσουν ότι το υλικό που διαβάζουν δεν αποτελεί προϊόν φαντασίας. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα παραθέματα και οποιοδήποτε περιεχόμενο Αμφισβητηθεί ή είναι πιθανό να αμφισβητηθεί, πρέπει να υποστηρίζονται από αξιόπιστε δημοσιευμένε πηγέ με ένθετε παραπομπέ. Κοινώ, πού στηρίζεται αυτή η ειναι πιθανο να αμφισβητηθει πρεπει να υποστηριζονται απο αξιοπιστες δημοσιευμενε πηγε με ενθετες παραπομπε κοινω που στηριζεται αυτη η πληροφορια Ποιο το λέει αυτό, Υποχρεωμένοι να παραπέμψουν σε μια πηγή είναι αυτοί που προσθέτουν το περιεχόμενο. Περιεχόμενο που δεν υποστηρίζεται άμεσα από αξιόπιστε πηγέ, Μπορεί να αφαιρεθεί από οποιονδήποτε και δεν πρέπει να επανέλθει στο λίμα αν δεν υποστηριχθεί από παραπομπή. Τα λίματα λοιπόν πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστε, τρίτε δηλαδή ανεξάρτητε, δημοσιευμένε πηγέ με καλή φήμη για τον έλεγχο και την ακρίβειά του. Η πηγή ω έννοια περιλαμβάνει το ίδιο το έργο, τον δημιουργό του έργου και τον εκδότη που το δημοσιεύει. Δύο απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσει να θεωρηθεί μια πηγή ω αξιόπιστη. Είναι να είναι τουλάχιστον δευτερογενή και δημοσιευμένη. Δευτερογενή σημαίνει να μην πρόκειται για μια πρωτογενή μαρτυρία, αλλά για μια μελέτη που βασίζεται σε άλλε πηγέ και αναλύει ενδεχομένω μαρτυρίες. Δημοσιευμένη σημαίνει να έχει διατεθεί στο ευρύ κοινό. Τα κριτήρια αυτά δεν είναι επαρκή για να χαρακτηριστεί όσο αξιόπιστη μια πηγή. Η αξιοπιστία τη κάθε πηγή για την τεκμηρίωση περιεχομένου οφείλει να ελέγχεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αφορά το ίδιο το έργο, τον δημιουργό του και τον εκδότη του. Παράλληλα, αφορά και το πόσο συναφή είναι για το αντικείμενο του λύματο ή του περιεχομένου που τεκμηριώνει. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πηγή στη Wikipedia, θα πρέπει να μην παραβιάζει οι ίδια πνευματικά δικαιώματα, όπω κάποιε φορέ συμβαίνει στο διαδίκτυο, και να υπεληθεύεται ο εκδότη τη. Προτείνονται ελληνόγλωσσε πηγέ όταν θεωρούνται το ίδιο αξιόπιστε με τι ξενόγλωσσε, καθώ είναι ευκολότερο για τον αναγνώστη του λύματο τη ελληνική Wikipedia να τι διασταυρώσει. δεν αντιγράφουμε αυτούσιο το κείμενο από τι πηγέ μέσα στη Wikipedia εφόσον έχουν πνευματικά δικαιώματα. Επίση, δεν αναπαράγουμε τη δομή μια πηγή είτε σε επίπεδο παραγράφου είτε σε επίπεδο ενωτήτων. Τέτοιο υλικό πρέπει να αφαιρείται από τη σελίδα τη Wikipedia και να δημιουργείται εξ αρχή. Καλύτερα να αποφύγει να γράψει ένα λίμα έχοντα στη διάθεσή σου μία μονοπηγή, καθώ ακούσια θα βρεθεί να έχει κάνει μία μικρή αναπαραγωγή. Να ότι ενώ η πηγή είναι μια ευρία έννοια που αφορά την τεκμηρίωση του λύματο, η παραπομπή εστιάζει με ακρίβεια είτε σε αριθμό σελίδα έντυπη πηγή είτε σε URL ιστοσελίδα τεκμηριώνοντα συγκεκριμένε προτάσει στο κείμενο του λύματο. Κατά κανόνα και το ευκολότερο αρχικά είναι να συμπεριλάβουμε στο τέλο του λύματο σε ανάλογη ενότητα και σε λίστα τα πλήρη στοιχεία μια πηγή που χρησιμοποιήσαμε. Ειδικότερα αν τη χρησιμοποιήσαμε εκτενώ. Ο τίτλο τη ενότητα είναι συνήθω πηγέ. Η συνήθι μορφή καταχώρηση τη πηγή, αν είναι βιβλίο, είναι όνομα συγγραφέα, τίτλο βιβλίου, τόπο έκδοση, εκδοτικό οίκο και αν υπάρχει το ISBN. Αν είναι ιστοσελίδα, γράφουμε όνομα συντάκτη, ημερομηνία δημοσίευση, τίτλο άρθρου τον οποίο κάνουμε σύνδεσμο με την URL διεύθυνσή του, γενικό τίτλο ιστότοπου και την ημερομηνία που το διαβάσαμε εμεί, καθώ κάποιε ιστοσελίδε στο διαδίκτυο ενδεχομένω να μεταβληθούν. Στο εγχειρίδιο μορφή στη Wikipedia θα βρείτε οδηγίε και για άλλα είδη πηγών. Ένα εύκολο τρόπο να καταχωρήσουμε και να μορφοποιήσουμε μια πηγή είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα σχετικά πρότυπα συμπληρώνοντα απλά μια φόρμα. Για παράδειγμα, αν είναι ιστοσελίδα, πηγαίνουμε εισαγωγή, πρότυπο, στην αναζήτηση προτύπου γράφω site web. Site είναι το πρόθυμα όλων των σχετικών προτύπων. Επιλέγοντα το ή απλά πατώντα Enter, ανοίγει η φόρμα όπου συμπληρώνω όλα τα σχετικά στοιχεία και πατάω εισαγωγή. Στην περίπτωση των παρμπομπών, αυτέ προσθέτονται εντό κειμένου και εμφανίζονται ω υποσημειώσει στο τέλο του λύματο στον κατάλογο παραπομπών. Εάν δεν υπάρχει ήδη αυτό ο κατάλογο, μπορούμε να τον εισαγάγουμε. Σε ενότητα με τίτλο Παραπομπέ, πατάμε Εισαγωγή. Κατάλογο παραπομπών. Κατά κανόνα δεν χρειάζεται να τον ξαναπιράξετε. Εντό του κειμένου, για να υποστηρίξουμε συγκεκριμένε πληροφορίε, κάνουμε εισαγωγή παραπομπών. Στο τέλο των προτάσεων, μετά την τελεία ή κόμμα, πατάμε το κουμπί Παραπομπή. Μα εμφανίζει ένα παρεθεράκι με τρει καρτέλε. Αυτόματα, χειροκίνητα και επαναχρησιμοποίηση. Στην καρτέλα αυτόματα μπορούμε να συμπληρώσουμε ένα URL ή DOI ή PMID για επιστημονικά συγγράμματα. Πατώντας δημιουργία θα μας δημιουργήσει την παραπομπή που μπορούμε να εισαγάγουμε αμέσως και ακολούθως να την επεξεργαστούμε αν έχει ατέλειες. Ολοκληρώνοντας θα δούμε ότι η παραπομπή εμφανίζεται στον κατάλογο παραπομπών και σε προβολή εμφάνισης ένα κλικ στον αριθμό της παραπομπής θα μας πηγαίνει σε αυτή. Σε άλλες περιπτώσεις όπως ενός βιβλίου ή μια είδησης θα μεταβούμε στην καρτέλα Χειροκίνητα και θα επιλέξουμε την αντίστοιχη φόρμα που έχουμε ήδη δει. Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να συμπληρώσουμε την σελίδα ή εύρο σελίδων όπου θα πρέπει να ανατρέξει κάποιο για να επαληθεύσει την πληροφορία. Εάν σε ένα λίμα χρησιμοποιούμε μια παραπομπή πολλέ φορέ με τα ίδια στοιχεία, μπορούμε από την καρτέλα Επαναχρησιμοποίηση να επιλέξουμε την παραπομπή και να κάνουμε εισαγωγή τη. Αυτέ οι παραπομπέ είναι συνδεδεμένε ω μία για όλε τι χρήσει τη εντό του ίδιου λίματος. Σε ορισμένα λίματα ενδεχομένω να βρει περισσότερο ειδικέ και μεικτέ μορφέ παραπομπή, όπω τύπου Harvard σε υποσημειώσει. Μπορεί να τι μελετήσει για να τι χρησιμοποιήσει, αλλά για αρχικό στάδιο οι βασικέ μορφέ που παρακολούθησε εδώ είναι απολύτω επαρκεί για να μην χαθούν τα στοιχεία τη κάθε πηγή, καθώ είναι σημαντικότερα από τον τρόπο με τον οποίο παρατίθενται. Σημείωσε ότι σε πολλά λίματα μπορεί να υπάρχουν ξεχωριστέ ενότητε, πηγέ και εξωτερικοί σύνδεσμοι ή επιπλέον βιβλιογραφία και άλλε. Δεν θα πρέπει να χωρίζει τι πηγέ ανάλογα με το αν είναι έντυπε ή διαδικτυακέ. Στην ενότητα εξωτερική σύνδεσμη τοποθετούνται σύνδεσμοι που κατά κανόνα δεν χρησιμοποιήθηκαν ω πηγέ, αλλά είναι για περαιτέρω ενημέρωση. Μεταχειριζόμαστε τι διαδικτυακέ πηγέ όπω τι υπόλοιπε.